Τι σχέση μπορεί να έχει το δικαστικό μέγαρο της πόλης με την διατήρηση ενός μοναδικού είδους της τοπικής πανίδας? Η απάντηση έρχεται από την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία και μέλη της ερευνητικής της ομάδας που τοποθέτησε πομπούς καταγραφής θέσης, τα γνωστά GPS, σε τέσσερα ενήλικα κυρκινέζια που έχουν τις φωλιές τους στη στέγη του δικαστικού μεγάρου. Όπω επισημαίνει σε σχετική αναγκαινωσή τη, η ορνηθολογική το δικαστικό μέγαρο Ιωαννίνων αποτελεί τον σημαντικότερο χώρο φωλεοποίηση του είδου στην πόλη. Η ερευνητική ομάδα τοποθέτησε πομπού σε τέσσερα κυρκινέζια με σκοπό τη μελέτη των κινήσεων και τη συμπεριφορά του κατά την αναπαραγωγική περίοδο, αλλά και τον εντοπισμό των περιοχών τροφοληψία του. Το κυρκινέζι θεωρείται το γεράκι σύμβολο των Ιωαννίνων. Είναι γνωστό και με την ονομασία Κίκυλα ή Κυλιλαίο. Είναι ένα μικρό μεταναστευτικό γεράκι που αναπαράγεται κατά απικίε πολύ συχνά σε κατοικημένε περιοχέ, όπου επιλέγει τρύπε σε ψηλά κτίρια, σε τείχου σπιτιών και αποθηκών ή σε σκεπέ για να φτιάξει τη φωλιά του. Αν και η γεράκι είναι κατά κύριο λόγο εντομοφάγο που και για να τραφεί προτιμά ανοιχτά και ξηρά ενδιαίτηματα, φυσικά ή διαχειριζόμενα χορτολίβαδα και μη εντατικέ καλλιέργειε. Το Κυρκινέζι περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1 τη Οδηγία για τα Πουλιά και προστατεύεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στον κόκκινο κατάλογο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας. Η πόλη των Ιωαννίνων φιλοξενεί ένα σημαντικό πληθυσμό Κυρκινεζιών που αριθμεί περισσότερα από 100 αναπαραγόμενα ζευγάρια.